πληροφόρηση. Όσα fake news και να χρησιμοποιηθούν, νομίζω ότι εμείς, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πρέπει να κάνουμε πίσω. Διότι η αλληλοεπικάλυψη ευθυνών, η ύβριση, η λάσπη, τα ψεύδη, σημαίνει ότι κάποιοι έχουμε εχθρούς. Ρωτούσε ο Τσότσι, έχετε εχθρούς? Και απαντούσε ο ίδιος. Εάν έχετε, είναι πολύ καλό. Γιατί σημαίνει ότι ορθώσατε το αναστημά σας για κάτι κάποια στιγμή στη ζωή σας. Στην περιφέρεια δικής σας έχουμε ορθώσει το αναστημά μας, έχουμε μετρήσει ήδη τους εχθρούς μας, γιατί πιστεύουμε ότι κάπως έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να έχουμε μια πραγματικά ισχυρή αυτοδιοίκηση, ενός πραγματικά αποκεντρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου και όχι όσες αρμοδιότητες δεν βολεύουν την κεντρική διοίκηση να τις ρίχνουμε στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, αντάξει μιας δημοκρατικής παράδοσης και βεβαίως αντάξει των αναγκών και των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών. Γιατί κάπως έτσι εκτιμώ ότι ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 13 περιφέρειες της πατρίδας μας, μπορούν να αναδειχθούν σε ένα πραγματικό κύτταρο δημοκρατίας, ανάχωμα και στήριγμα στις δυσκολίες τοπικών κοινωνιών και στην κρίση που διερχόμαστε. Και κάπως έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε ουσιαστικό νόημα στην έννοια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και όχι απλά να βρίσκεται σε πανό τακτικών συνεδρίων της Ένωσης Περιφερειών, ώστε να γίνουμε κι εμείς στη σειρά μας παράγοντας και προϋπόθεση για την ανάταξη της πατρίδας. Εκτιμώ ότι θα τα καταφέρουμε. Σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστούμε, κύριε Οδούρου. Περιμένετε λίγο για τη φιλοξενία σας και ενώπιση των γιορτών ένα δώρο από την Έγκο από το χέρι του Προέδρου.